Ξεκινάμε με ευχάριστα. Εντάξει, ξέραμε ότι κάποια στιγμή το ζευγάρι θα ενωθεί, κάποια στιγμή θα κάνουν και θρησκευτικό γάμο. Έγινε όμως χθες. Χθες έγινε ο πολιτικός γάμος. Και ποιος έκανε το ρεπορτάζ για τη δική μας εκπομπή, είδαμε και στη Σταματίνα. Τα φιλιά μου, Σταματινάκο μου γλυκό. Είναι απέναντι τώρα. Τελειώνει. Είναι ακόμα. Μια φωτογραφία που της έστειλε η Κωνσταντίνα, το ζευγάρι. Εμείς όμως τι έχουμε? Εμείς έχουμε τις ευχές του πεθερού της Κωνσταντίνας, του Βλάση Σταθοκοστόπουλου, γνωστού επιχειρηματία και πολύ αγαπημένου στην Ελληνική Νύχτα, ο οποίος μας μίλησε αποκλειστικά, μας είπε για την οικογένειά του, δεν ήξερε ότι έχει και άλλα 7 εγγόνια. 7 έχει. Έχει 7 εγγόνια, έχει 4 παιδιά ο άνθρωπος και έχει 7 εγγόνια μέχρι τώρα και περιμένει με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και το 8. Συγγνώμη. Κάτσε. Και οι κόρες είναι εξαιρετικές. Οι κόρες του. Έγινε 5 η ώρα, νομίζω. Έγινε χθες 5 η ώρα ο γάμος στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το οποίο είναι και πάνω στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Κωνσταντέλος, ο Δήμαρχος, έκανε την τελετή. Εντάξει, δεν έχει και μεγάλη. Οι γάμοι πολιτικοί, έχω πάει μια-δύο φορές, δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία. Δεν φορούσε νεφικό. Φορούσε, νομίζω, ένα λευκό έτσι φόρεμα, να το πω. Κάτι τι τέτοιο. Δεν ήταν ακριβώς. Έλα, που τα ξέρεις. Πες. Αφήνω στα κορίτσια εδώ. Πες, ήλια Κρυθαριώτη ήταν. Βέβαια, ήλια Κρυθαριώτη. Και πόσα άτομα ήταν καλεσμένοι? 10 άτομα ήταν οι γονείς και οι μάρτυρες του μυστηρίου. Μυστηρίου. Μετά λέει πήγανε, φάγανε στο Ιθάκι. Μετά στο Ιθάκι, βέβαια. Στην Ιθάκι. Ήταν 10 καλεσμένοι και κουμπάρο, νομίζω, ήταν μια κυρία η οποία έχει ένα εστιατόριο πολύ γνωστό. Ναι. Τον Κουρσάρο. Τον Κουρσάρο, ναι. Πολύ ωραία. Και θα είναι και στο θρησκευτικό. Πάμε να, η κυρία Νάζη, να ακούσουμε το αποκλειστικό που έχει φέρει ο Άγγελος Βουράκης στην εκπομπή και είναι ο πεθερός της Κωνσταντίνας, ο πατέρας του Βασίλη και ο παππούς του Νινιού που έρχεται. Έγινε χθες ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού? Ναι, έγινε χθες στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο Δημαρχείο? Στο Δημαρχείο, ναι. Και μετά έγινε, από ό,τι ακούσαμε, και κάποιο τραπέζι στο κατάστημά σας? Ναι, έγινε ένα στενό οικογενειακό κύκλο. Ήμασταν μόνο οι γονείς, κάποιοι πολύ λίγα άτομα. Δεν θέλαμε να δώσουμε δημοσιότητα στο γάμο. Δεν θέλαμε τα παιδιά, δηλαδή. Σαν πατέρας καταλαβαίνετε ότι ευχόμαστε και για κάθε παιδί, για τα παιδιά μας ευχόμαστε τα καλύτερα. Έχουμε 7 εγγόνια, πάμε για το 8. Πάμε για το 8ο. Με το καλό. Αυτά είναι. Να είναι γερά και τυχερά και ευτυχισμένα. Τους έκανε και ωραίο καιρό χθες, έτσι, στο γάμο. Πολύ δηλιακή ημέρα. Είχε πολύ ωραίο καιρό. Φαντάζομαι θα κάνουν και την κανονική. Το είχε πει η Κωνσταντίνα. Λειτουργία. Ότι είναι παραδοσιακή, είχε πει στις κάμερες και ότι θέλει να κάνει και το γάμο και τη βάφτιση του Νινιού όταν με το καλό να έρθει το μωράκι. Θα την κάνει παραδοσιακά και εκεί θα είμαστε, φαντάζομαι, όλοι καλεσμένοι να το δούμε, να το ευχαριστηθούμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε το Δήμαρχο. Να πούμε μια καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, κύριε Κωνσταντέλο? Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι, για μια καλημέρα, για μια ωραία ευχή. Και πάντα ευχάριστα. Για τα χθεσινά, τα δικά μας, που είναι λίγο πιο lifestyle. Γι' αυτό σας καλέσαμε. Ναι, εγώ, αν μου επιτρέπετε, δεν το βλέπω ως lifestyle, το βλέπω σαν μια πάρα πολύ ευτυχή στιγμή δύο νέων λαμπερών ανθρώπων, οι οποίοι ενώθηκαν χτες εδώ στο Δημαρχείο μας, στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με την οικογένειά τους και μόνο. Ήταν οι μόνοι παρόντες, ήταν οι γονείς και τα αδέρφια, και κατάφεραν να κρατήσουν, και ήταν αρκετά δύσκολο, νομίζω, την ένωσή τους αυτή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τουλάχιστον καταρχήν, και να το απολαύσουν ως δύο νέοι άνθρωποι που ξεκινάνε τα πρώτα βήματα της ζωής τους μαζί. Yeah. Ήταν πραγματικά μια πολύ νοικοκυρεμένη, λυπή και σεμνή τελετή πολιτικού γάμου εδώ στο Δημαρχείο μας. Γι' αυτό λέω, γιατί φαντάζομαι γίνονται συνέχεια τέτοιου είδους τελετές, απλώς για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Έχουμε 20 γάμους την εβδομάδα. Α, τι ωραία, παντρεύεται ο κόσμος. Ευχάριστα αυτά. Υπήρχε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά την πανδημία είναι σαν ένα ελαττήριο το οποίο πλέον το αφήνει να εκτοξευθεί. Έχουμε πάρα πολλούς γάμους και ευχαριστώ να ενώνουμε νέους ανθρώπους και να ξεκινούν τη ζωή τους και να
να αυξάνεται και να πληθύνεται και ο πληθυσμός της χώρας που στην απογραφή μειώθηκε, έτσι. Α, σωστό. Υπήρχε σωστό. Συγκίνηση. Πολύ, ναι. Ναι. Είναι, νομίζω ότι η συγκίνηση στους γάμους, ειδικότερα από την πλευρά της συζύγου, είναι νομίζω εντός πρωτοκόλλου. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ, πολύ συχνά. Όπως είδατε, η κυρία Σπυροπούλου περιμένει και το παιδάκι του ζεύγους. Οπότε ήταν λογικό και από πλευράς της, αλλά και από πλευράς των γονιών, να χαίρονται την ευτυχία των παιδιών τους. Ήταν πραγματικά, ήταν λίγα άτομα, ήταν 10 άτομα όλοι. Και να το απέλαψαν όσο το απέλαψα και εγώ που έκανα το γάμο. Μόνο τέτοια εύχομαι. Μόνο τέτοια χαρτιά να υπογράφετε. Ναι, υπογράφουμε και κανένα πρόστιμο ενίοτε. Γι' αυτό το λέω. Τα περισσότερα που σε ελπίζουμε να είναι χαρές και όχι λύπες. Να είστε καλά, πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σπορδά. Καλή συνέχεια.